Την πέμπτη συνεχόμενη ήταν στο πρωτάθλημα της Α2 γυναικών, γνώρισε με σκορ 58-44 από τα Μελίσια η ομάδα του ΟΑΧ. Πρόκειται για μια ήττα που βάζει σε περιπέτειες τα κορίτσια του Μιχάλη Κασιτσόγλου, τα οποία δεν κατάφεραν να αντισταθούν στην ομάδα της Μαργαρίτας Μάλαμα. Όμιλος θα τις φέρει Χανίων σε ένα κρίσιμο σημείο του πρωταθλήματος, πραγματοποίησε κακή εμφάνιση, καθώς το μεγάλο της Ατού, η Ροκ Φογιάννη, ήταν καλά κλεισμένη με συνδυαστικές άμυνες, αφήνοντας μόνη ουσιαστικά τη Μαντόψυχο Γιού και την Κασομένου, χωρίς όμως να έχουν άλλες βοήθειες. Καταστροφικό ήταν σίγουρα το δεύτερο δεκάλεπτο, καθώς σε αυτό η χανιώτικη ομάδα πέτυχε μόλις 5 πόντους, ενώ δέχτηκε 16, με αποτέλεσμα το 13-15 της πρώτης περίοδου να γίνει 18-31, που ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Αυτό το σερί 14-0 έβγαλε εκτός ρυθμού και εκνεύρισε τον ΟΑΧ, ο οποίος είδε και την Ιρόκ Φογιάννη να αποχωρεί νωρίς από το μάτς 9:50 πριν το φινάλε, σε μια φάση που η ομάδα του Κασιτσόγλου βρέθηκε στην επίδεση, όμως χρεώθηκε επιθετικό φάουλ και στη συνέχεια τεχνική ποινή, με την Κουφογιάννη από τα 3 αυτόματα να πηγαίνει στα 5 φάουλ και παράλληλα να παίρνει την άγουσα για τον πάγκο της ομάδας. Για τον όμιλο της Φέρες Χανίων, Ψυχογιού με 19 και Κασομένου με 12 ήταν η πρώτη σκόρ, ενώ η Χιώτη με 22 πόντους ήταν η πιο εύστοχη για τα Μελίσια. Τα δεκάλεπτα 13-15, 18-31, 32-45 και 44-58 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Το παιχνίδι κρίθηκε από την αρχή για μας, γιατί στα προηγούμενα παιχνίδια είχαμε πολύ σοβαρό πρόβλημα στο σκοράρισμα. Οπότε από τη στιγμή που μπήκαμε και σκοράραμε, δείξαμε ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε το σκοράρισμα των Χανίων σε κάθε περίπτωση. Είχαμε στήσει ένα πλάνο ως προς το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα ατούτη των Χανίων στην άμυνα και μας βγήκε. Αυτό ήταν και φάνηκε περισσότερο στο δεύτερο δεκάλεπτο, γιατί στο πρώτο σκοράρανε και 1-2 τρίποντα παίχτριες τις οποίες δεν περιμέναμε. Αυτό, ναι, εκεί κρίθηκε, εκεί πήραμε τη διαφορά. Μετά μας πιέσανε στο δεύτερο ημίχρονο. Καταφέραμε, αντέξαμε μέχρι το τέλος. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα των Χανίων. Έχει παλέψει όλα τα παιχνίδια. Εγώ το θεωρούσα πολύ δύσκολο το παιχνίδι και είμαι πολύ ευχαριστημένη που κερδίσαμε. Τα κορίτσια σήμερα δείξανε απίστευτη ψυχή. Ο στόχος της ομάδας μας είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία στην Α2. Αυτός είναι, σύμφωνα με το μπάτζετ μας και τα δεδομένα των Μελισσίων. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο. Καταρχήν, θα πω ότι στο σημαντικότερο ως τώρα παιχνίδι της χρονιάς έχουμε κάνει τη χειρότερη μας εμφάνιση και δεν νομίζω ότι είναι το δεύτερο δεκάλεπτο, είναι όλο το παιχνίδι. Από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελευταίο είχαμε πολύ μεγάλο εκνευρισμό, είχαμε πολύ κακές επιλογές στην επίθεση και στην άμυνα δεν βγάλαμε την ενέργεια που δείξαμε σε προηγούμενα παιχνίδια. Εντάξει, η ευθύνη της ήττας είναι 100% δική μου. Τώρα, όσον αφορά το πόσο μετράει αυτή η ήττα, ξεκάθαρα είναι, όπως τη χαρακτηρίσατε και εσείς, είναι οδυνηρή. Είναι πολύ κρίσιμο το σημείο στο οποίο κάναμε αυτή την ήττα και με βάση τα προηγούμενα αποτελέσματα θέλαμε οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, θα το χαρακτήριζα. Πρέπει να αντιδράσουμε και να αντιδράσουμε άμεσα. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει χρόνος, να υπάρχουν άλλες 3 αγωνιστικές για να τελειώσει ο πρώτος γύρος, αλλά δεν μπορούμε να πάμε με αυτό το σκεπτικό κάθε Κυριακή, είτε κάνουμε καλή εμφάνιση, είτε όπως σήμερα που δεν κάναμε καλή και χάσαμε, να πούμε ότι έχει χρόνο. Δεν έχει χρόνο και πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα. Εντάξει, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουμε, ποια είναι η ψυχολογία των κοριτσιών. Σίγουρα θέλουμε να βγάλουμε εγωισμό, σίγουρα θέλουμε να βγάλουμε πείσμα. Θα προσπαθήσουμε μέσα στη βδομάδα να εμψυχώσουμε τα κορίτσια και να πάμε να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι.